Και πάμε τώρα να δούμε μια τελείως άλλη πάλι λειτουργικότητα των συναρτήσεων, η οποία είναι να θέσουμε όσα ορίσματα γουστάρουμε σε μια συνάρτηση. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες συναρτήσεις οι οποίες είναι πολύ λογικό να έχουν όσα ορίσματα θέλουμε. Μια τέτοια συνάρτηση την οποία την έχουμε δει κιόλας είναι η Max, αν τη θυμάσαι. Η Max, η οποία έπαιρνε όσα ορίσματα ήθελε και αμέσως μετά μας επέστρεφε το μέγιστο από αυτά τα ορίσματα. Τώρα θα μάθουμε να το κάνουμε και εμείς με το συντακτικό το οποίο μας δίνει Python και πραγματικά είναι πολύ εύκολο, εντάξει. Πρόσεξε λοιπόν να δεις, πηγαίνουμε και θέτουμε αστεράκι args ως παράμετρο. Το args στην πραγματικότητα είναι ένα όνομα, εντάξει, το args. Αυτό το αστεράκι είναι που κάνει τη δουλειά συντακτικά. Και σε αυτήν τη μεταβλητή θα μαζεύονται όλα τα ορίσματα τα οποία διοχετεύουμε και μάλιστα θα μαζεύονται ως ένα τάπλο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οπότε εδώ έχει μια ωραία συναρτησούλα η οποία είναι η υλοποίηση της sum, την οποία την έχει ούτως ή άλλως φτιαγμένη η Python. Και τι κάνει αυτή η συνάρτηση? Πηγαίνει και παίρνει μεταβλητό αριθμό ορισμάτων και αμέσως μετά αυτά τα ορίσματα θα πηγαίνουν και θα τα αθροίζουν, εντάξει. Πάμε να το δούμε όμως λίγο και αυτό το παραδειγματάκι, γιατί θα έχουμε να κάνουμε κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις. Οπότε το τρέχω λίγο. Λοιπόν, και έτσι έχω κοπανίσει σαν όρισμα, όπως βλέπεις στη συνάρτηση, 1, 2, 3, 4, 5 ορίσματα, έτσι. Αμέσως μετά, πηγαίνοντας πάνω στην κλίση της συνάρτησης, έχει μαζευτεί στο όνομα το οποίο έχω βάλει, το numbers, έχει μαζευτεί σε ένα tuple, το βλέπουμε ότι είναι ένα tuple, στην πρώτη εκτύπωση βλέπεις το tuple το οποίο κατασκευάστηκε εσωτερικά και αμέσως μετά πηγαίνω και φτιάχνω ένα λουπάκι, τώρα δεν έχει καμία εμπλοκή, έτσι, δηλαδή είναι ένα tuple. Πηγαίνω και κάνω ένα λουπάκι πάνω στο tuple και αθροίζω τους αριθμούς και στο τέλος επιστρέφω το άθροισμα. Άρα λοιπόν αστεράκι και αμέσως μετά όνομα της αρεσκίας μου θα μου μαζέψει όλα τα ορίσματα τα οποία θα βάλω και θα μου τα φτιάξει ένα tuple το οποίο θα μπορώ να το διαχειριστώ εγώ μέσα στη συνάρτηση. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα σκιτσάκι. Κατασκευάστε λέει μια συνάρτηση με όνομα float average, η οποία θα δέχεται αυθαίρετο πλήθος πραγματικών αριθμών και θα υπολογίζει και θα επιστρέφει το μέσο όρο τους. Οπότε να φτιάξουμε το καινούργιο μας σκιτσάκι. Θυμάσαι ότι αυτή την άσκηση την έχουμε κάνει και σε παραλλαγή, δηλαδή να παίρνει σαν όρισμα κατευθείαν μια λίστα. Όπως καταλαβαίνεις, εδώ πέρα για κάποιες περιπτώσεις το συντακτικό γίνεται κομματάκι πιο εύκολο με τον τρόπο αυτό. Οπότε ξεκινάω και φτιάχνω τη συνάρτησή μου, η οποία λέγεται float average. Θα παίρνει ένα αστεράκι numbers, λοιπόν, το οποίο σημαίνει ότι θα μου μαζέψει ένα tuple το οποίο το έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Θα ορίσω μια μεταβλητή s για να κάνω τον υπολογισμό και αμέσως μετά θα πετάξω ένα loop, το οποίο loop θα λουπάρει πάνω στους αριθμούς τους οποίους θα έχω στα χέρια μου. Και αυτό το οποίο θα κάνω είναι ότι θα προσθέσω έναν έναν τους αριθμούς τους οποίους έχω. Συνεπώς, αμέσως μετά, το τελικό πράγμα που θέλω να κάνω είναι ότι έχοντας το άρθρο στα χέρια μου θα το διαιρέσω με το πλήθος αυτών των οποίων διάβαζα, το οποίο μπορούμε να το υπολογίσουμε εύκολα παίρνοντας αυτή τη λίστα, αυτό το tuple μάλλον, και κοπανώντας του ένα len μπροστά, το οποίο θα μου επιστρέψει πίσω το άθροισμα. Αμέσως μετά να κάνουμε και μία εκτύπωση και να του πω να μου τυπώσει το float average και να του κοπανίσω μερικούς αριθμούς, εντάξει. Του βάλα μερικούς αριθμούς και αμέσως να το τρέξουμε. Αυτό το άθροισμα πρέπει να μου βγάζει 5 μεσόωρο. Μάλλον, όπως καταλαβαίνεις, να του βάλω floats καλύτερα. Μάλλον να του βάλω 5,9 και να του βάλω και ένα 7,7. Θα δουλέψει και με τα integer βέβαια, αλλά παρόλα αυτά όμως, αφού είπαμε να το κάνουμε με floats, να το δούμε. Πράγματι λοιπόν, η εκτύπωση η οποία βγαίνει είναι αυτή εδώ. Και δεν μου βγαίνει ακριβώς το ακέραιο που ήθελα με το συμπάθειο, έτσι. Να το βάλουμε 7,8. Ψυχαναγκασμός καθαρός αυτός. Έχω πρόβλημα, το ξέρεις. 5,0 λοιπόν το αποτέλεσμα. Πάμε παρακάτω. Οπότε τώρα να δούμε και μια δεύτερη χρήση την οποία δεν την καταλάβουμε και πολύ καλά. Θα τη μάθουμε μόνο συντακτικά για την ώρα. Αλλά όταν το καλό θα μελετάμε πακέτα και διάφορα κολοκύθια, τότε πραγματικά θα επανέλθουμε σε αυτό και θα μας φανεί χρήσιμο. Μας δίνεται η δυνατότητα να διοχετεύσουμε ζεύγη κλειδιού τιμής ως ορίσματα με λέξεις κλειδιά. Και αυτό το οποίο κάνουμε σε αντιστοιχεία είναι ότι βάζουμε τα δύο αστεράκια. Εντάξει, αμέσως μετά βάζουμε ένα όνομα της αρεσκίας μας και σε αυτήν θα μαζεύονται όλα τα ορίσματα που διοχετεύουμε με αυτό το συντακτικό στη μορφή ενός λεξικού. Δηλαδή, εδώ πέρα πηγαίνω και του λέω, κάλεσέ μου αυτήν εδώ τη συνάρτηση και έχω εδώ πέρα ζεύγη κλειδιών τιμής, όπως βλέπεις, και εδώ έχω ζεύγη κλειδιού τιμής
Και τώρα σε κάθε μία κλίση την οποία θα κάνω θα μαζεύονται αυτά, θα μου τα χώνει σε ένα λεξικό και αμέσως μετά εγώ θα πηγαίνω και θα διαχειρίζουμε το λεξικό μέσα στη συνάρτησή μου. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι χρήσιμο, τώρα δεν θα μας φανεί πολύ χρήσιμο, δεν πειράζει όμως, θα μας φανεί χρήσιμο όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ωραία, για να το τρέξουμε και αυτό να το δούμε που λες, το τρέχω και παρατήρησε ότι εδώ έβαλα αυτά τα δύο ορίσματα και στη συνέχεια, όπως βλέπεις μέσα στη συνάρτηση, έχω ένα λεξικό το οποίο μπορώ να το διαχειριστώ. Τώρα, η Python ορίζει αυστηρή σειρά, δηλαδή πρώτα, αν θέλουμε να τα συνδυάσουμε, θα βάζουμε τυχόν θεσιακά ορίσματα, αμέσως μετά θα βάζουμε το args με το ένα αστεράκι και μετά τα keyword args με τα δύο αστεράκια. Σε περίπτωση που θέλουμε και τα τρία να υπάρχουν σε μία συνάρτηση. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα και μία συνάρτηση. Μας λέει να φτιάξουμε μία συνάρτηση η οποία θα δέχεται αυθαίρετο πλήθος ορισμάτων, τα οποία θα είναι βαθμοί, ακέραιοι αριθμοί, ζεύγοι κλειδιού τιμής που απεικονίζουν επώνυμο μάθημα, και να υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμών και να τον τυπώνει και να υπολογίζει και να τυπώνει ανά μάθημα ποιοι μαθητές έχουν συσχετιστεί με το μάθημα αυτό. Έχουμε αρκετή δουλειά δηλαδή σε αυτήν την ασκησούλα, θα παίξουμε λίγο με τα data, εντάξει. Συνεπώς, να πάμε εδώ να φτιάξουμε την ασκησούλα μας. Είναι η τέταρτη άσκηση ίσως. Συνεπώς, έχουμε αυτά και τώρα να πάμε να βάλουμε ένα όνομα στην τύχη, πριν την details ας πούμε, και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι εδώ θα έχω ένα όρισμα το οποίο θα τσιμπάει τιμές και ένα όρισμα το οποίο θα τσιμπάει ζεύγη κλειδιών τιμής. Ωραία, τώρα, τι μας έλεγε η άσκηση. Τώρα θεωρούμε ότι έχουμε κάνει την κλίση κανονικά από κάτω που λες και μας έχει δώσει τα data, έχω στα χέρια μου ένα tuple και ένα λεξικό. Άρα τώρα είναι μια άσκηση, απλή. Έτσι, μου θέλει να υπολογίζω το μέσο όρο των βαθμών και να τον τυπώνει. Άρα λοιπόν, για να μην ταλαιπωρηθώ και πολύ και πάθω και καμία υπερκόπωση, ας πάρω τον κώδικα που γράψαμε προηγουμένως για το μέσο όρο και να τον κοπανίσουμε εδώ πέρα. Και εδώ, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να αλλάξω λίγο μόνο το όρισμα γιατί το έχω αφήσει να είναι args. Και αμέσως μετά να πηγαίνω και να αθροίζω τους αριθμούς και στη συνέχεια έχω μία μεταβλητή η οποία θα είναι η average, η οποία average θα έχει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Εντάξει, άρα λοιπόν την πρώτη δουλειά την έκανα. Πάμε να κάνουμε τώρα τη δεύτερη δουλειά, η οποία έλεγε στην εκφώνηση να υπολογίσει και να τυπώνει αναμάθημα ποιοι μαθητές έχουν συσχετιστεί με το μάθημα αυτό. Ωραία, να του κάνω μία κλίση για να το οραματιστούμε λίγο πάλι. Δηλαδή έχω εδώ το kwarx το οποίο το τυπώνω μία και θα κάνω επίσης μία εκτύπωση εδώ του μέσου όρου τον οποίο υπολόγισα και στη συνέχεια θα πάω και θα καλέσω λίγο την print details και θα τις κοπανίσω διάφορα ορίσματα. Τις βάζω λοιπόν κάτι αριθμούς, το 5, το 8, το 13, αμέσως μετά θα αρχίσω να βάζω ζεύγη, όπως μου έλεγε, επώνυμο μαθήματος. Συνεπώς θα βάλω banner το οποίο είναι επώνυμο. Θα βάλουμε banner το οποίο θα είναι επώνυμο και θα το βάλουμε να είναι στο μάθημα discrete mathematics, ας πούμε. Αμέσως μετά θα βάλω και ένα δεύτερο επώνυμο το οποίο θα είναι το Kane και θα το βάλω και αυτό να είναι στο μάθημα το ίδιο, στο Discrete Mathematics και θα βάλω και ένα ακόμα όρισμα το οποίο θα είναι ο Stark ο οποίος θα έχει τιμή η οποία θα είναι programming, ας πούμε. Ωραία, οπότε αν το τρέξουμε τώρα το προγραμματάκι μας, όπως βλέπεις σέβομαι το περιορισμό τον οποίο έχουμε πει, δηλαδή πηγαίνω και βάζω πρώτα τα απλά ορίσματα και μετά τα συνδυαστικά ορίσματα, δηλαδή που είναι ζεύγη κλειδιού τιμής, και πάμε τώρα να κάνουμε αυτό το οποίο μας ζητάει, το οποίο είναι σχετικά εύκολο, εντάξει. Δηλαδή θα πάω να ορίσω ένα λεξικό το οποίο θα το αρχικοποιήσω να είναι κενό. Και αμέσως μετά θα πάω και θα κάνω το εξής. Θα κάνω ένα loop πάνω στο kwarks, δηλαδή για kw ας πούμε να είναι μέσα στο kwarks. Τώρα θα πάρω δύο περιπτώσεις, εντάξει, δηλαδή και μάλιστα στο kwarks το πιο εύκολο που μπορώ να κάνω είναι στο kwark items. Είναι ένα λεξικό αυτό όπως λέγαμε, εντάξει. Και στα λεξικά θυμάσαι ότι έχουμε κάποιους μεθόδους διαπέρασης, έτσι. Οπότε το βάζω να λουπάρει πάνω στα items και τώρα στη συνέχεια πρέπει να κάνουμε αυτή την αντιστροφή. Δηλαδή θα πάω και θα πάρω τώρα δύο περιπτώσεις. Αν το value είναι μέσα στο λεξικό το οποίο έχω κατασκευάσει, τότε αυτό το οποίο θα κάνω είναι ότι θα πηγαίνω στο λεξικό μου και
και θα αυξάνω την τιμή του συγκεκριμένου value κατά 1. Εντάξει. Αλλιώς, αν το value αυτό δεν υπάρχει στο λεξικό μου, τότε θα πηγαίνω και θα το βάζω για πρώτη φορά. Δηλαδή θα πάω και θα πω ότι το dictionary του value θα είναι ίσο με το 0. Εντάξει. Και το μόνο το οποίο χρειάζεται να κάνω εδώ στο τέλος είναι να τυπώσω το λεξικό. Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή το δεύτερο σκέλος της άσκησης στην πραγματικότητα ήταν μια άσκηση πάνω στα λεξικά, έτσι, δεν ήταν και τόσο μια άσκηση πάνω στις συναρτήσεις. Μου έχει βγάλει discrete mathematics 1 και programming 0, σωστά, γιατί την αρχικοποίηση πρέπει να την κάνω σε 1, γιατί προσθέτω ήδη 1 και όπως βλέπεις όλα πηγαίνουν καλά. Επίσης, έχω κάνει απλή αρρύθμιση εδώ, νομίζω η άσκηση μου έλεγε ποιοι μαθητές, ναι, έχεις ένα δίκιο. Άρα λοιπόν εδώ να κάνω μια διορθωσούλα και να βάλω στην... εγώ τους μέτρησα, δεν είναι σωστό. Οπότε εδώ να πάω και να βάλω το key αρχικά και αμέσως μετά στην περίπτωση που επαυξάνεται κατά ένα θα πηγαίνω και θα του βάλω μια επαύξηση του key. Όπως βλέπεις δουλεύει μια χαρά, εντάξει, λέει το discrete mathematics έχει αυτούς τους δύο μαθητές και επίσης το programming έχει αυτούς τους δύο μαθητές. Αυτά λοιπόν κρατάμε κυρίως αυτό εδώ το κομματάκι με ενδιαφέρει και αυτό εδώ θα ξαναεπανέλθει όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.